Πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Είναι πιο ευαίσθητα τα παιδιά στην εποχή μα. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα. Παρακολουθώ τα βίντεο σα εδώ και περίπου ένα χρόνο και γενικά νιώθω απλώ ευτυχία που υπάρχετε. Ευχαριστώ. Με έχετε βοηθήσει προσωπικά με αυτά και φαντάζομαι όχι μόνο εμένα. Μη μακρηγορώ. Ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να κάνετε βίντεο σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών στι παλαιότερε και τωρινέ εποχέ και το τι συνεπάγεται αυτό στην κάθε περίπτωση. Δηλαδή, πρώτα που δεν υπήρχαν παιδοψυχολόγοι, που οι γονεί έβαζαν τα παιδιά από μικρά σε δουλειέ του σπιτιού και στα χωράφια, που δεν ήξεραν πώ να του μιλήσουν, που τα χτυπούσαν και οι δάσκαλοι ακόμα κλπ. Πώ κατάφεραν εκείνα τα παιδιά και επιβίωσα ψυχολογικά. Ενώ σήμερα που έχουν όλα αυτά τα μέσα θεωρούμε ότι τραυματίζονται τόσο εύκολα ψυχικά. Δεν ξέρω αν το διατυπώνω σωστά, να επισημάνω είμαι άγαμη και άτεκνη, αλλά με ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και σε ευχαριστώ που το θίγει. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό σποραδικά σε διάφορε εκπομπέ και βίντεο, αλλά δεν έχουμε κάνει συγκεκριμένο βίντεο γι' αυτό. Θα αλλάξω λίγο το περιεχόμενο του ερωτήματο σου για να δώσω την βάση από την οποία θα ξεκινήσω. Το επιβίωσαν ψυχολογικά, το βάζει εισαγωγικά. Θα μπορούσα να ρωτήσω κι εγώ, κυρία Θέκλα, παράδειγμα, ε, είναι πιο ευαίσθητοι οι άνθρωποι σήμερα. Γιατί παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν σε συνθήκε κλαβιά και δουλεία και παρόλα αυτά επιβίωναν ψυχολογικά και εισαγωγικά, ενώ σήμερα έχουμε ελευθερία και δημοκρατία και οι άνθρωποι τραυματίζονται ψυχικά τόσο εύκολα. Το να επιβιώσει κάποιο, το να ζήσει κάποιο, δεν σημαίνει ότι ζει και μια καλή ζωή και μια υγιή ψυχικά ζωή. Δεν ξέρω όρο επιβιώνω ψυχολογικά τι σημαίνει, έτσι όπω το χρησιμοποιεί. Για μένα η ψυχολογική επιβίωση σημαίνει να βγω αλόβητος μέσα από μια διαδικασία μεγαλόματος σε αυτή την περίπτωση και να είμαι ένας ισορροπημένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος να έχω επαφή με τα συναισθήματά μου, να είμαι επικοινωνιακός, να είμαι σε θέση να δίνω και να λαμβάνω αγάπη και στοργή και γενικώ να είμαι λειτουργικός ψυχικά, να μην έχω ψυχικές διαταραχές επίκτητες, όπως είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες, όπως είναι κάποιε κάποιες μορφές κατάθλιψης, δηλαδή να μην έχω πάθει ψυχολογικά θέματα λόγω της κακοποίησης που έχω βιώσει και επιπλέον, και επίσης σημαντικό, να μην είμαι κακοποιητικός και ο ίδιος προς άλλους ανθρώπου Στα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχε η επιστήμη της ψυχολογίας, στα παλιά τα χρόνια που έβαζαν τα παιδιά να δουλεύουν στα χωράφια από μικρά και που υπήρχε, υπήρχε το φαινόμενο τη παιδική εργασία, που πολλά παιδιά δεν πήγαιναν καν σχολείο και μόλι γίνονταν 5-6 χρόνων έμπαιναν στη δουλειά μαζί με του υπόλοιπου στην οικογένεια. Το γεγονό ότι όσα από εκείνα τα παιδιά δεν είχαν πεθάνει από αρρώστιε και κακουχίε, έζησαν και στη συνέχεια μεγάλωσαν και έκαναν δικέ του οικογένειε και δικά του παιδιά και εγγόνια, δεν σημαίνει ότι έζησαν υγιώ και ότι είναι ισορροπημένοι οι υγιείς ενήλικες. Είναι άλλο πράγμα να επιβιώσεις, δηλαδή να μην πεθάνεις, και είναι άλλο πράγμα να ζεις υγιός. Σαφώς τα παιδιά δεν είναι πιο ευαίσθητα σήμερα από ότι ήταν τότε. Τα παιδιά και οι άνθρωποι πάντοτε είναι ευαίσθητοι. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν έχει κάποια διαταραχή, ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτισμό, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που δεν έχει σύνδρομο Άσπεργκερ ή οτιδήποτε άλλο που να... Που να οποιαδήποτε άλλη ψυχική διαταραχή που να μην τον αφήνει να βιώνει και να δείχνει συνέστημα, είναι ευαίσθητος. Και πληγώνεται και τραυματίζεται ψυχικά από την κακοποίηση. Είναι αφύσικο πράγμα τα παιδιά να δουλεύουν. Είναι αφύσικο πράγμα να χτυπάμε τα παιδιά. Ήταν αφύσικο πράγμα που οι δάσκαλοι χτυπούσαν τα παιδιά. Ήταν αφύσικο πράγμα που οι γονεί χτυπούσαν τα παιδιά, σαν κοινωνική συνθήκη γενικότερη. Δεν μεγάλωναν με υγιεί ηθίκε αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά έγιναν δυνάστε των γυναικών του, των ανδρών του, των παιδιών του, των εγγονιών του, των δισεγγονών του. Δυνάστε! Γιατί το γεγονός ότι η επιστήμη της ψυχολογίας τα τελευταία ίσως 20-30 χρόνια έχει εκλαϊκευθεί αρκετά ώστε να μιλούν ψυχολόγοι στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, να βγουν δημοφιλή βιβλία με θέματα ψυχολογίας, να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στις απόψεις των ψυχολόγων, όπως καλή ώρα μέσα από το δικό μας ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι εδώ πέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα έχουν γίνει άνθρωποι ευαίσθητοι και τώρα είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα τα πράγματα ήταν σημαντικά πάντοτε. Από την αρχή της, από την απαρχή της ύπαρξης ανθρώπου, ανθρώπων πάνω στη γη υπήρχαν και τα ανθρώπινα συναισθήματα και τα ψυχικά τραύματα που πάθαιναν οι άνθρωποι. Άσχετο αν δεν ήξεραν παλιότερα τι σημαίνει ψυχική διαταραχή, τι σημαίνει ψυχικό τραύμα, τι σημαίνει μου έχουν μείνει ψυχολογικά θέματα, ψυχολογικά κατάλοιπα από την παιδική μου ηλικία και λειτουργώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Παλιά έλεγα στο μεσαίωνα ότι είναι δαιμονισμένος αυτός, για παράδειγμα. Ή έχει πρόβλημα. Ή είναι τρελός. Και ε, ο άνθρωπος ο οποίος βίωνε τα δυσμενή αποτελέσματα ψυχικών τραυμάτων στην παιδική ηλικία και κακοποιητική, κυρίως παιδική ηλικία, θεωρούνταν ο ίδιος υπεύθυνο. Για, τα, για τις συνέπειες των ψυχικών τραυμάτων που είχε δεχθεί, η επαναθυματοποίηση του θύματος. Στη σημερινή εποχή που λες ότι ε, σήμερα έχουν όλα αυτά τα μέσα, σαφώς σήμερα είναι καλύτερη η συνθήκη γιατί όλα τα παιδιά πάνε στο σχολείο, γιατί είναι παράνομο ένα παιδί να μην πάει στο σχολείο, είναι παράνομο να υπάρχει παιδική εργασία, να εργάζεται ένα ανήλικο παιδί, ένας ανήλικος. Είναι παράνομο πράγμα να χτυπάς τα παιδιά. Είναι παρά, έχει, έχει ποινικοποιηθεί η κακοποίηση των παιδιών. Κάθε μορφή κακοποίηση. Η ψυχικολογική κακοποίηση ακόμη δυστυχώ δεν έχει ποινικοποιηθεί. Αλλά η σωματική και η σεξουαλική κακοποίηση έχει ποινικοποιηθεί. Σαφώ είναι καλύτερη η συνθήκη σήμερα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι η παλιότερα που η κοινωνία, ω σύνολο, οι νομοθέτε, οι, οι επιστήμονε, κοινωνικοί επιστήμονε, αν υπήρχαν προηγουμένω ή ξέρω εγώ, η εκκλησία ή οποιοδήποτε συμβούλευαν του ανθρώπου για, να πώς, για το πώ να διάγουν το βίο του, δεν γνώριζαν τα πράγματα που γνωρίζουμε σήμερα για το πόσε καταστροφικέ συνέπειε μπορεί να έχει ένα ψυχικό τραύμα σε ένα παιδί και πόσο περισσότερε πολλαπλά ψυχικά τραύματα σε ένα παιδί, δεν σημαίνει πω εκείνα τα παιδιά δεν τραυματίζουν τα ψυχικά. Δεν σημαίνει πω δεν παθαίναν ψυχολογικά προβλήματα ω απόρρια των τραυματισμών του. Δεν σημαίνει πω επειδή έζησαν, πω επιβίωσαν ψυχολογικά όπω το γράφει εισαγωγικά, ότι ήταν και καλά, ότι είναι και καλά όσοι ζουν μέχρι σήμερα και ότι δεν είναι και ήδη δυστυχεί και δεν κάνουν κι άλλου δυστυχισμένου. Δεν μ' αρέσει καθόλου η άποψη που έχουν μερικοί παλαιότεροι, δεν μιλάω για σένα, μιλάω γενικά, μερικοί παλαιότεροι που λένε Ω, η νέα γενιά έχει όλα τα καλά και κάνει και παράπονα από πάνω. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η άποψη. Δεν θεωρώ ότι φταίνε τα παιδιά σήμερα γιατί εμεί πριν 40 χρόνια, και μιλάω για μένα τώρα, όταν ήμασταν παιδί, τρώγαμε ξύλο. Δεν φταίνε τα παιδιά μου σήμερα επειδή εγώ πριν 40 χρόνια τρώγα ξύλο. Οπότε να του κατηγορώ ότι εσεί δεν φάγατε ξύλο και όμω είστε άταχτοι, για παράδειγμα. τα έχετε όλα δικά σα. Ή δεν φταίνε τα παιδιά σήμερα αν οι γονεί του πριν 40, πριν 50 χρόνια, οι παππούδε του δεν είχαν να φάνε που σήμερα έχουν και να φάνε και έχουν και χρήματα ίσως για ένα κινητό τηλέφωνο ή έχουν κάποιε άλλε υλικέ απολαυέ που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Να σταματήσουμε να κάνουμε τη νέα γενιά να νιώθει ενοχικά. Να σταματήσουμε να κάνουμε του τους, παιδι... τους γονεί να νιώθουν ενοχικά που προσπαθούν να είναι σωστοί γονεί και που προσπαθούν να είναι ενσυνείδητοι και ευσυνείδητοι γονεί και να μην τραυματίζουν ψυχικά η γνώση του στα παιδιά του. Τα παιδιά πάντοτε ήταν ευαίσθητα. Και εγώ είμαι ευαίσθητη που ήμουν παιδί, και εσύ είσαι ευαίσθητη που ήσουν παιδί, και ο καθένα ήταν ευαίσθητο που είναι παιδί, και μακάρι να είναι ευαίσθητο και μέχρι τώρα. Γιατί η έλλειψη ευαισθησία και αναισθησία ίσω είναι μια απόδειξη ότι υπάρχει το λεγόμενο συναισθηματικό πάγωμα ότι ένα άνθρωπο είναι τόσο τραυματισμένο ψυχικά που πλέον έχει κάνει shutdown, έχει κλείσει εντελώ τα συναισθήματά του και δεν νιώθει τίποτα, δεν νιώθει συνειδητά τίποτα. Χωρί να σημαίνει ότι υποσυνείδητα και ασυνείδητα δεν δε μάχεται ένα ηφαίστειο μέσα του. Άμα ένα άνθρωπο μεγαλώνει με αγάπη, με ευσυνειδησία από τους γονιούς του γονιού του, του εκπαιδευτικού και την κοινωνία, αν ένα άνθρωπο λαμβάνει τα βασικά α, ανθρώπινα αγαθά της ελευθερίας, του σεβασμού, της αγάπης, της καλοσύνης, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει πολλές πιθανότητες να μεγαλώσει και να είναι ένας υγιής ψυχικά και ευτυχισμένο ενήλικας. Οφείλουμε όλοι, και εμείς που έχουμε παιδιά και, και, όσοι από εμάς δεν έχουν παιδιά, οφείλουμε όλοι, είτε είμαστε γονείς παιδιών, είτε δεν είμαστε γονείς παιδιών, οφείλουμε να σεβόμαστε τα παιδιά, να σεβόμαστε και τους ενήλικες, να σεβόμαστε και τους εαυτούς μας. Λυπούμε πάρα πολύ που όταν μεγαλώναμε εμείς δεν ήξεραν οι δικοί μας οι γονείς αυτά που ξέρουμε εμείς σήμερα. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι από εμάς έχουμε κακοποιηθεί ψυχικά μεγαλώνοντας ίσως και από άγνοια το γονέο μας, το έχουμε πολλέ πολλές φορές, άγνοια. Μπορεί να μην ήξεραν ότι κάνοντα αυτό και κάνοντα το άλλο ή παραλείποντα το ένα και παραλείποντα το άλλο θα τραυματίσω ψυχικά το παιδί μου και μετά το παιδί μου θα μεγαλώσει, θα προσπαθεί να ευτυχίσει και δεν θα τα καταφέρνει. Θα δυστυχεί στι ερωτικέ του σχέσει, θα δυστυχεί στην προσωπική του ζωή, θα δυστυχεί στη φιλική του ζωή, θα δυστυχεί στην επαγγελματική του ζωή. Γιατί, Γιατί έχει τραυματιστεί ψυχικά αυτό ο άνθρωπο και του έχω κόψει άθελά μου, εγώ γονιός τα φτερά του, τραυματίζοντα τον ανελέητα από, την... από τα πρώτα του χρόνια. Αν κάποιοι από εμά έχουμε τραυματιστεί μεγαλώνοντα, αυτό πρέπει να μα κάνει να είμαστε ακόμη πιο μαχητική, ως προς το να προστατεύουμε τα νέα παιδιά τώρα, να μην τραυματίζονται αυτά. Όχι επειδή τραυματιστήκαμε εμείς, να πούμε ας τραυματιστούν κι αυτοί. Σεβασμός στα παιδιά, σεβασμός στη νέα γενιά, σεβασμός στο μέλλον. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε. Μόνο έτσι η κοινωνία μας θα γίνει καλύτερη. Μόνο έτσι θα έχει νόημα να κάνουμε ό,τι κάνουμε και να χτίζουμε ό,τι χτίζουμε. Τι άλλο νόημα θα είχε να συνεχίζουμε να ζούμε να συνεχίζουμε να δημιουργούμε ζωή πάνω στον πλανήτη, είτε κάνουμε παιδιά είτε όχι. Εντάξει, γιατί δεν είναι, για μένα γονεί είναι και αυτοί που δεν κάνουν παιδιά. Ένα άνθρωπο ο οποίο αποφασίζει συνειδητά να μην κάνει παιδιά, αλλά έχει μια ενσυνείδητη στάση απέναντι στον κόσμο και στην κοινωνία, αυτό ο άνθρωπο μπορεί να είναι χρήσιμο πολύ για τι μετέπειτα γένειε. Δεν είναι μόνο όσοι έχουν γεννήσει βιολογικά παιδιά που είναι γονεί. Γονιό μπορεί να είναι και ένα καλλιτέχνη που κάνει τέχνη. Γονιό μπορεί να είναι ένα μουσικό γονιό μπορεί να είναι ένα ιστορικό, ένα επιστήμονα που βρίσκει πράγματα, ένα άνθρωπο, οποιοδήποτε, ο, ο οποίο προσπαθεί να κάνει καλύτερη τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε πίσω-πίσω. Μπροστά μπροστά θέλουμε να πηγαίνουμε. Τι νόημα θα είχε η ζωή μα αν δεν πιστεύαμε και αν δεν προσπαθούσαμε και αν δεν αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μα και για τα εγγόνια μα. Και η φυσική στάση, η υγιή στάση είναι να θέλουμε τα παιδιά μας να περνάνε καλύτερα από εμάς και τα εγγόνια μας να περνάνε ακόμη καλύτερα από εμάς. Όσο προχωράει η ζωή να εξελίσσεται ο άνθρωπος, να εξελίσσονται οι κοινωνίες, να καλυτερεύει το επίπεδο ζωής, να σταματούν οι εχθροπραξίες, να, μην, να, σταματήσει η πείνα, να σταματήσουν οι αδικίες, να σταματήσουν οι κακοποιήσεις. Όχι να λέμε παλιότερα παθαίναμε πολύ περισσότερα και μια χαρά επιβιώσαμε Οπότε τώρα, γιατί να το κάνουμε τόσο θέμα ότι τα παιδιά είναι ευαίσθητα κλπ. κλπ. Πάντα τα παιδιά ήταν ευαίσθητα, πάντα τα παιδιά πληγώνονται. Είναι υγιέ να είσαι ευαίσθητο ψυχικά σε όποια ηλικία και να είσαι. Αν νιώθουμε ότι δεν έχουμε ευαισθησία, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να ξεμπλοκάρουμε τα συναισθήματα που έχουμε μέσα μα, τα αρνητικά και να δουλέψουμε τα παιδικά τραύματα, με τα παιδικά τραύματα που έχουμε μέσα στη ψυχή μα, ούτω ώστε να ξε κλειδωθεί η ευαισθησία μας και να μπορούμε να ζήσουμε ξανά τη ζωή γιος. Τι σημαίνει η ευαισθησία? Εύκαι αίσθηση, καλή αίσθηση. Σημαίνει να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τι νιώθω, να μπορώ να βλέπω και να α, 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 συνειδητοποιώ τα συναισθήματά μου, να μπορώ να εκφράζω τα συναισθήματά μου, να μπορώ να δουλεύω τα συναισθήματά μου, να μπορώ να επεξεργάζομαι τα συναισθήματά μου, να μπορώ να ακούω τα συναισθήματά μου που είναι οι καλύτεροι κριτέ για την δική μου ψυχική κατάσταση. Στην περίπτωση που δεν έχω κάποιο θέμα ψυχικό, κάποια ψυχική διαταραχή, γιατί μπορεί κάποιος για παράδειγμα να έχει μια ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και να κάνει αρνητικές σκέψεις λόγω της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής και να νιώθει αρνητικά συναισθήματα τα οποία να είναι απότοκο της διαταραχής. Ή κάποιος να έχει κατάθλιψη και να νιώθει αρνητικά συναισθήματα που είναι απότοκο της διαταραχής. Μιλάω για τα συναισθήματα τα μη κλινικά. Όσοι έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο εισαγωγή στα συναισθήματα που έγινε τις τελευταίες τέσσερις Κυριακές με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Εκεί μας είχε μιλήσει η Αριστονίκη για τα συναισθήματα, τα βασικά συναισθήματα, τα πρωτογενή συναισθήματα, τα δευτερογενή συναισθήματα και μας είχε μιλήσει και για τα κλινικά συναισθήματα. Κλινικά συναισθήματα είναι εκείνα τα οποία προκύπτουν ως σύμπτωμα μιας διαταραχής. Η ευαισθησία, έτσι όπως την περιγράφω εδώ, δεν έχει να κάνει με τα κλινικά συναισθήματα. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος λυπάται γιατί ακριβώ έχει γίνει κάτι κακό. Και παίρνει το συνέστημα τη λύπης, το επεξεργάζεται, Σκέφτεται γιατί νιώθω έτσι, τι μπορεί να μου έχει προκαλέσει αυτή τη θλίψη, τι θα μπορούσα να αλλάξω από τη συμπεριφορά μου, τι θα μπορούσα να κάνω να επανορθώσω ένα λάθο, για παράδειγμα, ή πώ θα μπορούσα να διορθώσω μια σχέση μου, ή πώ θα μπορούσα να καλυτερεύσω το επίπεδο τη ζωή μου για να νιώθω καλά. Νιώθω καλά σημαίνει ότι είμαι εντάξει, ότι οι υποθέσει μου είναι σε τάξη. Δεν νιώθω καλά σημαίνει ότι κάτι με απασχολεί, κάτι πρέπει να δουλέψω είτε με τον εαυτό μου, είτε με τον ψυχολόγο μου, αν κάνω ψυχοθεραπεία. Είναι καλό πράγμα η ευαισθησία. Πάρα πολύ καλό πράγμα ευαισθησία. Είναι υγεία ευαισθησία. Είναι υγεία το να νιώθουμε συναισθήματα και θετικά και αρνητικά. Άρα τα παιδιά δεν είναι πιο ευαίσθητα σήμερα από ότι ήταν παλιότερα. Οι άνθρωποι ήταν πάντα ευαίσθητοι. Τα παιδιά είναι πάντα ευαίσθητα και το στίχημα είναι να συνεχίσουμε να είμαστε ευαίσθητοι και να κάνουμε τον κόσμο μα καλύτερο ώστε να μπορεί να χωράει η ευαισθησία που αποτελεί ψυχική υγεία. Σας αγαπώ.